Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε στο Good Talk. Σήμερα φιλοξενούμε στο στούντιο τον Δήμαρχο της Νέας Προποντίδας και εκ νέου υποψήφιο για την Προποντίδα. Έχω ετοιμάσει αρκετά πράγματα και ίσως πράγματα που δεν γνωρίζετε για τον ίδιο. Καταρχήν θέλω να τον καλωσορίσω. Καλώς ήρθατε, Δήμαρχε. Καλώς σας βρήκα. Τώρα δεν μπορώ να λέω υποψήφιε, Δήμαρχε. Υποψήφιος είμαι. Ναι, αλλά είστε και δήμαρχος ακόμα. Δύο ιδιότητες. Ναι, με δύο ιδιότητες. Λοιπόν, όλο αυτόν τον καιρό, εδώ και λίγες μέρες, επειδή έχω ζήσει από την αρχή όλο αυτό το πράγμα, τρία αγόρια στην οικογένεια και σήμερα ούτε μήνα νομίζω, έχουμε μήνα. Όχι. Ούτε μήνα, δύο κορίτσια. Δύο κορίτσια. Είναι τα νέα μέλη της οικογένειάς μας. Πώς είναι σαν παππούς ο Μανώλης, ο Καράς? Πολύ άσχολος. Το συνέστημα είναι τρομερό, έτσι, και εύχομαι πραγματικά σε όλους τους ανθρώπους, άντρες, γυναίκες, να το ζήσουν αυτό το συνέστημα. Είναι τρομερό το συνέστημα να βλέπεις το παιδί σου να γίνεται γονιός. Εμένα έγινε γονιός ο γιος μου. Φαντάζομαι ότι είναι διπλάσιο, πενταπλάσιο, όταν βλέπεις την κόρη σου να γίνεται μάνα. Αλλά παρόλα αυτά το συνέστημα είναι τρομερό, να βλέπεις το παιδί σου να γίνεται ο γονιός. Αν θυμάσαι πότε ήσουν εσύ στο μεευτήριο και περίμενες να τον πάρεις αγκαλιά και έφτασε στο σημείο να παίρνεις αγκαλιά τα παιδιά του. Μεγάλο, τρομερό συνέστημα. Ήσασταν το μεευτήριο. Ναι, βεβαίως. Α, βεβαίως. Ένιωσατε τα ίδια συναισθήματα με πριν ή αυτό που λένε του παιδιού μου, το παιδί δύο φορές παιδί, γιατί εγώ το νιώθω. Αυτό το άκουγα πριν λίγο καιρό. Και έλεγα, δεν βαριέσαι, είναι μύθος. Αλλά τελικά ισχύει, ναι. Έτσι είναι. Ισχύει. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάμε λίγο πίσω. Πολύ πίσω μάλλον, όχι λίγο πίσω. Με τρομάζετε πίσω πίσω να πάτε. Λοιπόν, θέλω να μάθω κάποια πραγματάκια. Μανώλης Καράς, μετά το Λύκειο, τι στόχους είχε βάλει στη ζωή του, τι ήθελε να κάνει? Τι στόχους είχα βάλει? Είχα βάλει ένα στόχο τον οποίο δεν τον υλοποίησα, έτσι. Όταν ήμουνα, τώρα μιλάμε για τρίτη λυκείου, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, είχα πάει στη δεύτερη δέσμη. Η επιθυμία μου ήταν να σπουδάσω ιατρική. Στα δύο τα μαθήματα έγραψα πάρα πολύ καλά. Στα άλλα δύο μαθήματα δεν έγραψα και τόσο καλά. Δεν πέρασα ιατρική. Πέρασα ακαδημία. Ήταν η εποχή που κρατούσαμε τα καλά μαθήματα, ναι, τους βαθμούς εκεί και ξαναδίναμε. Δεν ξανάδωσα. Ναι. Τελείωσα δάσκαλος, διορίστηκα δάσκαλος, γνωστά τα υπόλοιπα. Μετά από επιλογή, τόσα χρόνια... Σαν επιλογή, το μετανιώσατε ποτέ? Τώρα όχι. 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 Τώρα όχι. Ενδεχομένως τότε να μην είχε πειράξει, να είχα στεναχωρηθεί, αλλά και θέλω να το αναφέρω, ότι όταν ένα παιδί είναι 18 χρονών, 17, και έχει επιλέξει ένα στόχο, δεν σημαίνει ότι αυτός ο στόχος είναι το παν. Έτσι. Και χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να το πω στα νέα παιδιά, ότι αν κάποιος στόχος δεν επιτευχθεί, τότε βάζουμε άλλο στόχο. Σωστό. Άρα, λοιπόν, δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, θα πρέπει να προσπαθούμε, να δουλεύουμε σκληρά, άοκνα, για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει. Δεν σημαίνει ότι όταν θέτεις στόχους 17-18 χρονών τελειώνει η ζωή σου εκεί. Όχι βέβαια. Και επειδή έτσι λίγο σκάλισα τα πράγματα και ήθελα να μάθω από πού όλο αυτό το μεράκι, η αγάπη για τα κοινά και τα λοιπά. Και έμαθα ότι ούτε στη φοιτητική σας ζωή ήσασταν κάποιος ήσυχος άνθρωπος ή περνούσε τα χρόνια έτσι. Όχι. Συνδικαλιστής. Ναι, συνδικαλιστής. Μεταπιστεύω εκείνη τη εποχή. Έτσι, ναι. Έτσι, τα οποία έχουν αναθεωρηθεί άρδιν από τότε. Ναι, συνδικαλιστής. Ήταν κάτι που μου άρεσε. Και δεν σταμάτησα γενικότερα να ασχολούμαι με τα κοινά. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα, ας πούμε. Και είναι κάτι που μου αρέσει, είναι κάτι το οποίο το αγαπάω, έτσι, πάρα πολύ. Τι άλλο αρέσει το Μανώλη τον Καρά, από χόμπι, ας πούμε, ή από πράγματα? Χόμπι δεν έχω. Αυτή ναι, τη αλλά χορεύατε πολύ καλά, έμαθα. Ναι. Ναι, ήμουνα στο Φάρο χορευτής.
την εποχή εκείνη, αν θυμάμαι καλά, Λύκειο πήγαινα και είχα ξεκινήσει. Συνέχισε και αργότερα και φοιτητής που ήμουνα και αραβωνιασμένος που ήμουνα. Ήταν πάρα πολύ όμορφα χρόνια εκείνα τα χρόνια στο Φάρο και για μένα και για όλα τα παιδιά. Και να σκεφτείτε ότι ο Φάρος δημιουργήθηκε σε μία περίοδο που πραγματικά στην περιοχή υπήρχε πολιτιστική φτώχεια. Έτσι. Δεν, αν σκεφτείτε ότι 1979 ξεκίνησε ο Φάρος, εμείς ήμασταν γύρω, εγώ ήμουν γύρω στο 1981-2 και μετά ας πούμε, δεν υπήρχαν και πολλά πράγματα, ούτε πολλές επιλογές για την νεολαία της εποχής. Έτσι λοιπόν στο Φάρο, με χοροδιδάσκαλο τον Αρβανίδη τον Γιάννη, και όλους τους συμμαθητές, έχω φίλους. Έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες. Ναι, ατελείωτα γλέντια, εκδρομές, χαρές, λύπες. Θέλω να πιστεύω ότι όλα εκείνα τα παιδιά εκείνης της εποχής, το Φάρο τον κουβαλάμε μέσα μας. Μάλιστα. Και έρχεται η περίοδος που αποφασίζετε να κατέβετε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος τότε. Δεν αποφάσισα. Αλλά... Δεν αποφάσισα. Ήταν μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου τότε. Είχα παντρευτεί, είχα κάνει οικογένεια, είχα ένα παιδί και το 98 που κατέβηκα στις εκλογές γεννήθηκαν και οι δίδυμοι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια δύσκολη χρονική περίοδο για μένα και οικογενειακά και επαγγελματικά και δεν ψάχτηκα για να κατεβώ δημοτικό σύμβουλο. Αλλά πώς έγινε. Με βρήκαν. Θυμάστε ποιος ήταν ο πρώτος που σας ήρθε και σας τσίγκλησε έτσι. Θυμάμαι, βέβαια, θυμάμαι. Ήρθαν και με βρήκανε και κάναμε μία κουβέντα, το είχα και μέσα μου και αποφάσισα να κατεβώ δημοτικό σύμβουλος. Όπως και θυμάμαι... Ναι. Τη βραδιά των εκλογών που βγαίναν τα αποτελέσματα το 1998, είχα κατεβεί με τον Απόστολο του Θαλαμπύρα και περιμέναμε έξω από το εκλογικό κέντρο τα αποτελέσματα. Και κάπου στο ενδιάμεσο με φώναξε ο Απόστολος του Θαλαμπύρα και μου λέει: Μανώλη, λέει, μάλλον εκλέγεσαι. Άρα προφανώς πίστευε ότι δεν θα εκλεγόμουν. Ναι. Και εκλέχτηκα και σε καλή σειρά, μπορώ να πω. Τότε φανταζόταν ο Μανώλης ο Καράς ότι μπορεί να έχει αυτή την πορεία και αυτή την εξέλιξη. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Δεν είχε περάσει από το μυαλό μου ποτέ ότι θα διεκδικούσα το δημαρχιακό θόκο. Ποτέ. Μάλιστα. Επίσης έμαθα... Και μέχρι λίγο πριν το αποφασίσω, έτσι. Δεν λέω για τότε, για το 1998. Μιλάμε και για το 2013. Ο Μανώλης ο Καράς, πέρα από το ότι ήταν χορευτής, πέρα από το συνδικαλισμό... Τι άλλο αγαπάει, γιατί εγώ έχω μάθει ότι αγαπάτε τα ταξίδια. Ναι, είναι τα ταξίδια πραγματικά τα αγαπώ και πραγματικά μέσα σε εισαγωγικά ζηλεύω κάποιους που ταξιδεύουν. Έτσι, για τα ταξίδια. Ζηλεύω κάποιους που ταξιδεύουν, όπως και επίσης χαίρομαι και για αυτούς οι οποίοι μπορούν και ταξιδεύουν. Μάλιστα. Πραγματικά. Το διάβασμα, όταν έχετε χρόνο. Το διάβασμα μου αρέσει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ό,τι βιβλία με έχουν χαρίσει, έχω αγοράσει, έχω ένα ράφι στη βιβλιοθήκη μου, τα μαζεύω εκεί. Λέω κάποια στιγμή θα βρω το χρόνο να μπορέσω να τα διαβάσω. Και να πω ότι διαβάζω έτσι. Και τώρα διαβάζω καθημερινά ό,τι έχει σχέση με την αλληλογραφία του Δήμου. Τη βλέπω όλη την αλληλογραφία του Δήμου. Και ό,τι έχει σχέση με ευρωπαϊκά προγράμματα, πάντα είμαι ενημερωμένος. Πόσο εύκολο είναι αυτό, δηλαδή, εγώ δεν μπορώ... Δεν είναι εύκολο. Ούτε καν, δηλαδή, όταν διαβάζω κάτι, δεν μπορώ και να το ερμηνεύσω και πολύ εύκολα. Αυτό, όχι. Έτσι όπως έρχονται. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι θέμα φυσικής κατάστασης. Και εγώ όταν ξεκίνησα στην αρχή το 2014 να διαβάζω την αλληλογραφία του Δήμου ή ευρωπαϊκά προγράμματα ή κάτι σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, στην αρχή δυσκολευόμουν, έτσι. Σιγά σιγά μπαίνεις στο ρυθμό και γρήγορα διαβάζεις και γρήγορα αντιλαμβάνεσαι. Μάλιστα. Αλλά πάλι διαβάζω, έτσι. Πάλι. Αλλά αγαπάτε και τα γλυκά του κουταλιού. Ναι, δυστυχώς. Αγαπώ και τα γλυκά του κουταλιού και φαίνεται κιόλας. Γιατί όμως τα γλυκά του κουταλιού, σας φαίνουν μνήμες, σας φαίνουν. Όχι, μου αρέσουν τα γλυκά του κουταλιού. Δεν είναι. Με σαντιγί και τα λοιπά και τα λοιπά. Προτιμώ τα γλυκά του κουτάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης είστε κοινωνικός,
αυτό το βλέπουμε όλοι μας. Έχετε χιούμορ, εγώ το ξέρω, και εξωστερφείς. Από τους ανθρώπους, τι εκτιμάτε? Καταρχήν εκτιμώ αυτά, ναι. Έτσι, την εξωστρέφεια. Και ένα άλλο που εκτιμώ πραγματικά στους ανθρώπους είναι η ειλικρίνεια. Η οποία πάρα πολλές φορές στενοχωρεί. Αλλά όταν κάποιος είναι ειλικρινής μαζί σου, μπορεί να σε στεναχωρέσει, αλλά θα σε βάλει και μπροστά στο πρόβλημα, ούτως ώστε θα μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Πώς θα αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα όταν δεν σου εκτίθεται όπως έχει? Άρα, ναι, λοιπόν, ειλικρίνεια. Εσείς είστε ειλικρινές, γιατί μερικές φορές έχουμε και τα συνθήκη ψέματα, δηλαδή. Συνήθως είμαι ειλικρινής και γι' αυτό πάρα πολλές φορές έχω στεναχωρέσει κόσμο, αλλά συνήθως είμαι ειλικρινής, ναι. Μάλιστα. Πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό αυτό. Λοιπόν, εάν θα μπορούσατε κάτι να αλλάξετε στον κόσμο, στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική, ποιο είναι αυτό? Γιατί είδαμε και βλέπουμε αυτές τις ημέρες τι έχει συμβεί στο Θεσσαλικό κάμπο. Πραγματικά. Κάτω. Βλέπουμε τις παθογένειες, βλέπουμε κάποια θέματα που αρχίζουν και μας προβληματίζουν. Τι θα ήταν αυτό που θα θέλατε να αλλάξει? Η δημόσια διοίκηση. Η χώρα μας είναι γωνιακό οικόπεδο στον πλανήτη. Φέρετε στο μυαλό σας τον πλανήτη Γη και θα διαπιστώσετε ότι η Ελλάδα είναι γωνιακό οικόπεδο, με ό,τι σημαίνει η λέξη γωνιακό οικόπεδο. Δυστυχώς υπάρχουν βέβαια πλουτοπαραγωγικές πηγές, ήλιος, θάλασσα, βουνό, οτιδήποτε κτλ. Αλλά η Ελλάδα καθυστερεί εξαιτίας των διαδικασιών που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα. Αν λοιπόν στο δημόσιο τομέα γινόταν fast track διαδικασίες, θεωρώ ότι θα γινόταν πολύ περισσότερα έργα και πραγματικά θα είχαμε πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη από αυτή που έχουμε τώρα. Είμαστε μια κατεξοχήν ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς όμως να έχουμε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που έχουν οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς τα όργανά σας, έτσι, στην κεντρική διοίκηση, αναφέρεστε σε αυτό το ζήτημα? Υπάρχουν πολλοί δήμαρχοι από την τοπική αυτοδιοίκηση, γενικότερα του πρώτου και δεύτερου βαθμού, που ανησυχούν για όλο αυτό το πράγμα? Ναι, ανησυχούν. Και νομίζετε ότι μπορεί εύκολα να αλλάξει αυτό? Ανησυχούν. Έχουν γίνει βήματα, έτσι, είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση από το 1998. Έχουν γίνει βήματα, πάρα πολλά βήματα, αλλά δεν τερματίσαμε και δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Οι δήμαρχοι, το συνδικαλιστικό μας όργανο, η ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η οποία θεωρώ είναι ένα από τα καλύτερα συνδικαλιστικά όργανα στη χώρα που έχουμε, καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, όπως βεβαίως και εμείς, μέσω της ΚΕΔΕ, καταθέτουμε τις προτάσεις στα αρμόδια Υπουργεία. Κάποιες φορές σας ακουγόμαστε, κάποιες φορές δεν σας ακουγόμαστε. Ναι, η επόμενη ερώτησή μου ήταν αυτή. Αν σας ακούν τελικά ή αν κάνουν αυτό που κάνουν πάντα. Τα τελευταία χρόνια, ναι. Ναι. Κάτι γίνεται. Αυτό όχι είναι όμως, αισιόδοξο. Όχι όμως στο βαθμό. Και επίσης αναφέρομαι στη δημόσια διοίκηση. Εγώ δημόσιος υπάλληλος είμαι, έτσι. Αλλά αναφέρομαι στη δημόσια διοίκηση, η οποία έχει αγκυλώσεις. Δεν έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε τη γραφειοκρατία. Αν εκλείψει η γραφειοκρατία, θα γίνει καλύτερη η ζωή μας. Πάντως να... αυτό τη γραφειοκρατία την ακούω από τότε που γεννήθηκα. Ναι. Νομίζω και εσείς το ίδιο. Ναι, μα υπάρχει. Είναι υπαρκτή, ειδικά το αντιμετωπίζουμε εμείς που θεωρητικά είμαστε ευρύτερος δημόσιος τομέας, έτσι, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Στα έργα μας, στην οικονομική μας υπηρεσία, στην τεχνική μας υπηρεσία, έχουμε αγκυλώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα θέλω να πάω, μιας και είμαστε στις εκλογές. Mm-hmm. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω, εάν στην τετραετία που μας πέρασε, θέλατε να κάνετε κάποιο έργο και δεν καταφέρατε ή δεν προλάβατε να το υλοποιήσετε, και αν αυτό θα είναι προτεραιότητά σας στην πενταετία που έρχεται. Θα πιαστώ από τη λέξη προτεραιότητα. Λοιπόν, όσο παράξενο και αν ακούγεται, δεν μπορούμε να βάλουμε προτεραιότητα στα έργα μας. Προτεραιότητα μπορούμε να βάλουμε στη ζωή μας, να φτιάξουμε το παράθυρό μας, το σαλόνι μας, γιατί εκεί πληρώνουμε εμείς. Δυστυχώς, η χρηματοδότηση των έργων μας κατά 99% γίνεται από ευρωπαϊκά προγράμματα, άρα δεν ξέρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιο έργο θα βγει και να μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Άρα τι κάνουμε? Δεν έχουμε προτεραιότητες.
δουλεύουμε ταυτόχρονα πολλές μελέτες και ανάλογα με το χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο βγαίνει, καταθέτουμε την αντίστοιχη πρόταση για το αντίστοιχο έργο. Γιατί αν βάλεις προτεραιότητες και περιμένεις ένα έργο, θα φτιάξεις ένα σχολείο, ας πούμε, έτσι. Και ταυτόχρονα βγαίνει ένας δρόμος. Τι θα χάσεις το δρόμο γιατί περιμένεις να γίνει το σχολείο. Όχι βέβαια, αλλά έχετε απογοητευτεί για κάτι που θέλατε πάρα πολύ να το κάνετε και δεν έγινε. Ναι, θα σας πω. Άρα θέμα προτεραιότητας δεν υπάρχει. Ναι. Δουλεύουμε πολλά έργα ταυτόχρονα και όποιο έργο έρθει πρώτο, καταθέτουμε την πρόταση. Ένα έργο το οποίο πραγματικά το κυνήγησα από την πρώτη μέρα που εκλέχτηκα το 2014 και συνέβαλα και εγώ και η Δημοτική Αρχή στα μέγιστα στο να ολοκληρωθεί η μελέτη, είναι η επέκταση του λιμανιού των Μουδανιών. Έχουμε μία μελέτη. Είμαστε από τους λίγους δήμους στη χώρα που έχουμε τόσο ολοκληρωμένη μελέτη για την επέκταση του λιμανιού. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν καταφέραμε να την εντάξουμε κάπου, να χρηματοδοτηθεί. Μάλιστα. Ένα μεγάλο έργο, ναι, μεγάλο, πολύ και μεγάλο αναπτυξιακό έργο, έτσι. Ναι, πολύ μεγάλο και αναπτυξιακό έργο. Ωραία. Θέλω να μου σχολιάσετε. Να πάμε λίγο να δούμε για τετραετία που πέρασε. Λίγο να μας πείτε πόσα έργα υλοποιήθηκαν, όχι αριθμητικά τα έργα, σε οικονομικά μεγέθη, και πόσα υλοποιούνται. Λοιπόν, τα έργα τα οποία έχουμε υλοποιήσει συνολικά είναι 162 εκατομμύρια, έχουν τελειώσει αυτά, 128 εκατομμύρια υλοποιούμε αυτή τη στιγμή, 40 εκατομμύρια είναι αυτά τα οποία έχουμε δημοπρατήσει και αναζητούμε χρηματοδότηση, ναι. Και γύρω στα 45 εκατομμύρια είναι έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε προχωρήσει στη φάση δημοπράτησης. Τώρα θα μου πείτε γιατί τα δημοπρατείτε τα έργα που δεν έχετε λεφτά. Ένα έργο από τη στιγμή που δημοπρατείτε μέχρι να μπορέσεις να υπογράψεις σύμβαση χρειάζεται τουλάχιστον 12 μήνες. Ένα άρα χρόνο. Κερδίζετε χρόνο. Δηλαδή. Άρα κερδίζουμε χρόνο, γι' αυτό μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Και επίσης, το Ταμείο Ανάκαμψης, το τελευταίο μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει σφιχτά χρονικά περιθώρια υλοποίησης του έργου. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε. Να είστε έτοιμοι και να. Ναι, ωραία. Για να ζω να καταλάβετε, έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που υλοποιούμε αυτή τη στιγμή, υπάρχει ο περιορισμός ότι πρέπει να τα έχουμε συμβασιοποιήσει 31 Δωδεκάτου του 2023. Εμείς τα έχουμε αρχίσει και τα υλοποιούμε. Επειδή κερδίσαμε χρόνο πριν. Μάλιστα. Να πάω να το αφήσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί φαντάζομαι έτσι αν τα συνοψίσω όλα μαζί τα έργα και τα χρήματα που έχουν έρθει, κάπου γύρω στα 400 εκατομμύρια τα έχω βγάλει. 377. Ναι, λοιπόν, έπεσα μέσα λοιπόν. Άρα να περιμένουμε την επόμενη πενταετία και μιας και έχετε και πολλές μελέτες έτοιμες και τα λοιπά, να φτάσουμε τα διπλάσια. Δουλεύουμε κατάπαυστα. Έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να πάμε να μου σχολιάσετε το γεγονός ότι ο Δήμος της Νέας Προποντίδας είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος δήμος. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι έχετε ένα και μοναδικό αντίπαλο και δεν υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θα μπορούσαν να κατεβάσουν συνδυασμούς. Εντάξει, αντίπαλο έχουμε τη Λαϊκή Συσπήρωση του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδος. Ο σχολιασμός. Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος αναγνώρισε τη δουλειά μας και το έργο όλα αυτά τα χρόνια και δεν έδωσε περιθώρια να σχηματιστεί ακόμα ένα ψηφοδέλτιο και να είμαστε αντίπαλοι όπως είμαστε τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι και θεωρώ ότι δουλέψαμε πάρα πολύ και εγώ και οι συνεργάτες μου όλα αυτά τα χρόνια, σε όλους τους τομείς, έτσι δεν υπάρχει τομέας που να μην τον αγγίξαμε, να μην το πιάσαμε, και ο κόσμος ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά έβαλε φρένο σε μία επόμενη υποψηφιότητα, έτσι το ερμηνεύω. Η δική σας η δυσκολία σε αυτές τις εκλογές, ποια είναι? Εγώ θεωρώ ότι 265 άτομα, 56 πάντα, δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό λάθος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, μαζί με εσάς, πώς μπορείτε όλο αυτόν τον κόσμο να τον διαχειριστεί? Δηλαδή, θεωρώ ότι η δυσκολία είναι εκεί. Και πείτε μου εσείς αν είναι έτσι, όχι. Να διαχειριστείτε όλο αυτόν τον κόσμο. Κοιτάξτε, όταν κάτι το αγαπάς,
προσπαθείς να το διαχειριστείς και όσο καλύτερα γίνεται. Το ψηφοδέλτιο είναι ίσως η μοναδική δουλειά, αν λέγεται δουλειά αυτό το πράγμα, που κάνει ο Δήμαρχος μόνος του. Έτσι, όλα τα άλλα τα κάνουμε όλοι μαζί, η έτσι. Δημοτική αρχή. Έτσι, εγώ, οι συνάδελφοί μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον πρώτο βαθμό, στο δεύτερο βαθμό, το Υπουργείο, οι υπάλληλοι, δεν είσαι μόνος εκεί. Το ψηφοδέλτιο το κάνεις μόνος. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, είναι επιλογή δική μου. Είναι άνθρωποι που τους έχω παρατηρήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το πώς κινούνται γενικότερα, το πώς κινούνται μέσα στην κοινωνία. Μέσα στην κοινωνία, ναι. Έτσι, μέσα στην κοινωνία. Και πάνω απ' όλα ήθελα να είναι άνθρωποι οι οποίοι να ασχολούνται από λίγο έως πάρα πολύ με τα κοινά. Να είναι επαγγελματίες, οικογενειάρχες, νέοι σε ηλικία. Χαρακτηρίζεται το ψηφοδέλτιο από αυτό. Βγάλαμε και το μέσο όρο. Τώρα νομίζω είναι 42 ετών. Είναι νεανικό ψηφοδέλτιο. Είναι πάρα πολύ νεανικό το ψηφοδέλτιο. Έτσι, μπορεί να είναι και από τα πιο νεανικά της χώρας. Οπότε είμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Αυτή την περίοδο κάνω επαφές σε κάθε χωριό με τους υποψηφίους τοπικούς συμβούλους και τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του αντίστοιχου χωριού. Κάνουμε συζήτηση, κάνουμε κουβέντα, τους ακούω, αφουγκράζομαι τις προτάσεις τους. Γιατί ξέρετε, από αυτές τις συναντήσεις σχεδιάζεις και το όραμα του Δήμου. Έτσι. Σχεδιάζεις το όραμα του Δήμου. Δεν είναι δυνατόν να έχει άποψη ο Δήμαρχος για την κάθε γωνιά ή για την κάθε γειτονιά του Δήμου του. Χρειάζεται τους ανθρώπους αυτούς. Αυτοί τα μεταφέρουν σε μένα. Εγώ είμαι γνώστης με την έννοια το τι χρηματοδοτικά προγράμματα θα τρέξουν. Οπότε γίνεται έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη συστηματική και ομαδική δουλειά. Και για να κλείσουμε. Το όραμα του Μανώλη του Καρά. Πώς θέλει να δει το Δήμο της νέας Προποντίδας. Με λίγες λέξεις, πώς το φαντάζεται και πού θέλει να τον φτάσει. Κοιτάξτε, Άνθη, αν σκεφτούμε πώς ξεκινήσαμε το 2014, πραγματικά ούτε εγώ, ούτε οι συνεργάτες μου, πιστεύαμε ότι θα το φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Έτσι, ξεκάθαρα τα πράγματα. Είχαμε διάφορα οράματα, όχι όραμα, σχετικά με διάφορους τομείς στο Δήμο και αρχίσαμε σκαλάκι-σκαλάκι να το δημιουργούμε αυτό το πράγμα. Είδαμε ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Το έχετε διαπιστώσει κι εσείς και από τα νούμερα και από την αγάπη του κόσμου που έχουμε. Απλά τώρα έχει ανοίξει η όρεξη και δεν βλέπω κάπου να σταματάμε, γιατί όταν μάθεις να διεκδικείς, διεκδικείς μέχρι τελικής πτώσεως. Άρα λοιπόν εμείς προετοιμαζόμαστε πυροτοδός για την επόμενη περίοδο του ΕΣΠΑ, η οποία θα ανοίξει σε 6-7 μήνες περίπου. Και σκοπό έχουμε να επωφεληθούμε ως Δήμος και να πάρουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις γίνονται για να υλοποιήσουμε τα έργα τα οποία προγραμματίζουμε. Και για να το κλείσω που θέλουμε να φτάσει, είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Έτσι, ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Θάλασσα, ήλιος, γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία, τουρισμός. Τα έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν ο στόχος όλων των έργων είναι η ανάπτυξη του τόπου και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων και των παραθεριστών. Υπόσχεση στους δημότες. Το έχω πει, αυτό που είπα. Λοιπόν, ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη, έτσι πάνω απ' όλα, αλλά και επαναλαμβάνω, καλύτερη ποιότητα ζωής. Δήμαρχε, και σας ευχαριστώ πολύ. Θεωρείτε δεδομένη η εκλογή. Κυρίες και κύριοι του Μανώλη του Καρά, και ευχόμαστε πάρα πολύ, ή αυτοί που θα εκλεγούν τουλάχιστον, να βαδίσουν στα χνάρια τους για να γίνει η Χαλκιδική μας ένας πολύ όμορφος τόπος, γιατί είναι από μόνος του, θέλει έτσι και λίγο το χεράκι των υποψηφίων. Κυρίες και κύριοι, από το Good Talk να είστε όλοι καλά. Τις συνεντεύξεις όλων μπορείτε να τις δείτε στο Χαλκιδική Focus, το κανάλι μας στο YouTube. Γεια σας.